Συντρόφοι και συντρόφοι, καλημέρα καταρχάς. Θέλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε θερμά όλες τις οικογένειες που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, στις Βρυξέλλες. Οικογένειες οι οποίες μέσα από πολύ μεγάλες στερήσεις και δυσκολίες αναμετρήθηκαν με θεούς και δαίμονες για να υπερασπιστούν το ίδιο τους το σπίτι, την οικογένεια, το βιός τους και τέλος πάντων τους κόπους σε τελική ανάλυση μιας ολόκληρης ζωής. Μια αναμέτρηση με ένα ισχυρό και καλά οργανωμένο αντίπαλο, κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις όλων των αστικών κομμάτων, τράπεζες, funds, servicers, διαθέτοντας ένα πολύ καλά επεξεργασμένο αντιλαϊκό νομικό οπλοστάσιο, αποδηγίες, κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυριολεκτικά άπλωσαν τα νύχια τους πάνω στα σπίτια εργατικών λαϊκών οικογενειών, οικογενειών με αμαία, ανθρώπων με βαριά αναπηρία, χρόνιων πασχόντων ανθρώπων ή με οικογένειες με ανέργους που ζουν με τα ψίχουλα προνοιακών επιδομάτων ή με πετσοκομμένες συντάξεις. Και μιλάμε για χρέη από μερικές εκατοντάδες ευρώ ή για ποσά που αναλογούν σε μερικές ακόμα δόσεις, αν και το ίδιο εσχρό είναι να το κάνουν ακόμα και για μεγαλύτερα ποσά. Και έτσι κάνουν, χυμούν για να κατασχέσουν εργατόσπιτα, φτωχομάγαζα. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν σήμερα με τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε και να φωτίσουμε τη στρατηγική, τους μηχανισμούς δηλαδή που έχουν επεξεργαστεί για να επιτεθούν στα λαϊκά σπίτια, αλλά ταυτόχρονα να δείξουμε ότι κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, τράπεζες, funds έχουν αντίπαλο και αυτός έχει αποδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις ότι είναι και σκληρό καρύδι. Και είναι σκληρό καρύδι και μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο. Να αναδείξουμε δηλαδή ότι έχουν βρει το μάστορά τους σε πολλές περιπτώσεις και θα το βρουν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Γιατί όταν έσπασε η σιωπή, όταν κάθε οικογένεια συνειδητοποίησε ότι δεν φταίει βεβαίως η ίδια, ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση και βεβαίως δεν είναι και μόνη της. Οι οικογένειες που αντιμετώπισαν τα διαρκή εκβιαστικά τηλεφωνήματα των δικηγορικών γραφείων, τα ψηλά γράμματα των τραπεζών, τις αυθαίρετες αποκλίσεις στα ποσά που ήταν να πληρώσουν, το βίο αβίωτο για να καταφέρουν να έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία με τους πολλά βαρύς servicers, τις δύσχρηστες πλατφόρμες με παγίδες, με παραπλανητικούς όρους, τις εξωπραγματικές καταβολές, όλα αυτά είναι μερικά μόνο από όσα αντιμετωπίζουν οι οφειλέτες στην προσπάθειά τους να ρυθμίσουν τα χρέη τους, ακόμα και αν υπάγονται στο λεγόμενο προστατευτικό πλαίσιο ευαλωτότητας, ο πληστηριασμός αποτρέπεται πολλές φορές την τελευταία μέρα με ό,τι αφόρητη πίεση και άγχος μεταφέρεται σε αυτές τις οικογένειες. Θέλουμε επίσης να αναδείξουμε πως τελικά έγιναν όλα μπορετά εκεί και τότε που γέμισε ο δρόμος μπροστά από το σπίτι τους και οι γύρω δρόμοι από κόσμο και αλληλεγγύη. Εκεί και τότε που το σπίτι του ενός έγινε σπίτι όλων. Εκεί και τότε που μπήκαν τα στήθια του λαού μπροστά και αχρηστεύτηκε κάθε είδους μηχανισμός καταστολής, εισαγγελής, δικαστικοί κλητήρες, ΜΑΤ, κλούβες, άβρες, μέχρι και πυροσβεστικά επιστράτευσαν οι άθλοι για να αρπάξουν σπίτια του Κοσμάκη και να τα δώσουν πεσχέσεις στα κοράκια των τραπεζών και των φαντς. Επιλεκτικά είναι ικανό και στο πόδι πάντα βρίσκεται για πληστηριασμούς και εξώσεις το εχθρικό αστικό κράτος, άφαντο όμως είναι και ανίκανο όταν πρόκειται για εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, για να διαλευκάνει και να αποδώσει τιμωρία στο έγκλημα των τεμπών, για να αντιμετωπίσει πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Πλουσιοπάροχο όταν είναι να χρηματοδοτήσει εξοπλισμούς, υπεραλιστικούς πολέμους του ΝΑΤΟ, τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος κατακτητή του Ισραήλ, το μακελιό του ΝΑΤΟ απέναντι στην ανάμεσα σε καπιταλιστική στο ΝΑΤΟ και στην καπιταλιστική Ρωσία, στην Ουκρανία βεβαίως, αλλά την ίδια ώρα είναι κουβαρνταλίδικο θα λέγαμε για να επιδοτεί αφιδώς μεγαλοεπενδυτές με χρήματα όλα υδρότας αυτού του λαού
και τους δίνουν και ονομασίες, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, τα διάφορα ευρωνοσιακά ταμεία. Όμως το ίδιο κράτος είναι τάχα πένταρο για να αποζημιώσει τους πληγέντες φυσικών καταστροφών. Αντίπαλος αυτών των οικογενειών και όλου του λαού δεν είναι απλά και μόνο μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Ένας ανίκανος πρωθυπουργός που τάχα θα δει ο λαός σας πριμέρα αν αποκτήσει έναν ικανό, σοβαρό, ηγέτη, σωτήρα από αυτούς που αυτές τις μέρες προαλήφονται στις διάφορες εσωκομματικές καρεκλομαχίες της σοσιαλδημοκρατίας ή να πάρει από κάποιον λαϊκιστή επικεφαλής είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά που επιδίδονται στα γνωστά στημένα σώου στη Βουλή. Είναι ένα ολόκληρο λοιπόν σύστημα της εκμετάλλευσης των πολέμων, το κράτος του, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά του, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλους αυτούς έχει να αναμετρηθεί ο λαός. Στη χώρα μας το 74,2% των ενοικιαστών, το 74,2% των ενοικιαστών δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Ενώ το 75% σχεδόν τα 100 των νέων από ως 34% μένουν ακόμα στο παιδικό δωμάτιο. Για να μην μιλήσουμε για τη φοιτητική στέγη ή αυτή για τους νεοδιόρυκτους εκπαιδευτικούς που με τα 400, 500 έως και 700 ευρώ για καρσονιέρα ή διάρη την ίδια ώρα που έχουν να τα βγάλουν πέρα με μισθό νεοδιόρυκτου για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί 776 και του συμβασιούχου αναπληρωτή στα 9,5 κατοστάρικα. Τεράστιες είναι οι αυξήσεις και στις τιμές των σπιτιών. Οι τιμές από το 2017 έχουν καταγράψει αύξηση 66% και 10,4% μέσα σε ένα χρόνο. Με τη στέγη πραγματικά ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Ήδη μιλάμε για ένα νέο γύρο πληστηριασμών που μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στα 10.200 ακίνητα. Όσο για αυτούς που είναι στο Νίκη, ο Σεπτέμβρης βρήκε πολλά νοικοκυριά που τους βάλανε πρακτικά το μαχαίρι στο λαιμό για νέες αυξήσεις, υποτίθεται για να ισοσκελιστεί με το ράλι ανατιμήσεων στα ακίνητα και μιλάμε για αυξήσεις 100, 200 και 300 ευρώ στο ενίκιο του ίδιου σπιτιού. Ισχυρίζονται τα κόμματα της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης ότι στην Ελλάδα είναι μόνο το πρόβλημα, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να βγάλουν λάδι και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το καπιταλιστικό σύστημα και βεβαίως την ίδια ώρα να κάνουν μια βολική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνοντας στο απειρόβλητο το μηχανισμό της κερδοφορίας που όλοι εξυμνούν και όλοι εφαρμόζουν. Για παράδειγμα είναι η Τραπεζική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ληστεία των τραπεζών με ανακεφαλοποιήσεις όλες με χρήμα του λαού για τη δίθεν διάσωσή τους. Το πέρασμα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ των κόκκινων δανείων στη λεγόμενη δευτερογενή αγορά, το επόμενο δηλαδή επίπεδο ληστείας από funds εταιρείες λεγόμενης διαχείρισης απαιτήσεων ή servicers και με βάση ευρωνοσιακή οδηγία και νόμο που πέρασε και στην Ελληνική Βουλή, οι servicers διευκολύνονται να συνεργάζονται και με μη πιστοποιημένα από την Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύματα, μπορούν να κατέχουν ακατάσχετο λογαριασμό με έξτρα παρατάσεις αδειών λειτουργίας χωρίς νέα δικαιολογητικά. Πρόκειται για ένα νόμο ασυλίας επί της ουσίας για τα μεγαλοσυμφέροντα που κατά την ψήφισή του εκτός από τη Νέα Δημοκρατία είχε και το παρόν της Νέας Αριστεράς που προφανώς κατάφερε και βρήκε κάποια θετικά στο πλαίσιο της υπεύθυνης αντιλαϊκής κυβερνησιμότητας μιας και στη θέση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς ωραίγονται και αυτοί όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να βγάζουν και αυτοί τα σπίτια του λαού στο σφυρί με ανάλογες επιδόσεις. Ο όλος ΣΥΡΙΖΑ ήταν άλλωστε αυτός που επέβαλε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και επέβαλε και το νόμο ιδιώνυμο αδίκημα σε βάρος λαϊκών κινητοποίησεων ενάντια σε πληστηριασμούς και εξώσεις. Υπάρχει και μια συζήτηση ότι είναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζονται καλά, ότι υπάρχει κακή εφαρμογή των κατά τα άλλα πολύ καλών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως είναι ίδιες οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με κάθε λεπτομέρεια προβλέπουν και την περίπτωση, την οποία την ονομάζουν ήπια μετάβαση σε νέο καθεστώς, το να γίνεσαι νικάρης στο σπίτι σου ή σε κάποιο άλλο. Να χάνεις δηλαδή πάνω απ' όλα το σπίτι σου. Είναι
τα μεσοπρόθεσμα επίσης προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέτουν συγκεκριμένη ταρίφα πλειστηριασμών κατέτος στο όνομα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και βάζει στόχους και υποτίθεται συστήνει στην κυβέρνηση να επιταχύνει για τους στόχους των πλειστηριασμών. Αποκαλυπτική ήταν και για να καταλάβει κανένας τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όταν εδώ πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ και είπαν ότι, ξέρετε, υπάρχουν και καλές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα παραδείγματα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και αυτά πρέπει να τα ακολουθήσουμε και στην Ελλάδα. Και βεβαίως σηκώθηκαν και από τις πριν αλέκτορα λύση 3, σηκώθηκαν ευρωβουλευτές Ισπανοί, Πορτογάλοι και είπαν το προφανές, αυτά που είναι και τα επίσημα στοιχεία. Δηλαδή τι, ότι στην Ισπανία το 2024 η τιμή της κατοικίας έχει αυξηθεί 2 φορές περισσότερο από ό,τι στην Ευρωζώνη και περισσότερο από το 35% της τιμής είναι φόροι. Στο κατά τα άλλα υπόδειγμα της Ισπανίας, από το 2016 οι τιμές ενοικίασης έχουν αυξηθεί κατά 40%. Ένα στους 3 ανθρώπους που ζουν με ενίκιο δίνει περισσότερο από το 40% του μισθού του για να το πληρώσει περισσότερο από το 60% του μισθού, ειδικά στη Μαδρίτη. Λέει ένας ευρωβουλευτής εκεί στη συζήτηση. Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών σήμερα στη Μαδρίτη? 1.200 ευρώ. Στη Βαρκελόνη 1.300. Ο κατώτατος μισθός είναι 1.150. Και ξέρετε πόσοι νέοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το διαμέρισμα? Το 70%. Αυτή είναι η κατάσταση. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης κατοικιών το δεύτερο τρίμηνο ήταν 9,2%. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία δεν πάνε πίσω. 7,9 η μία, 7,8 η άλλη. Ειδικότερα στην Πορτογαλία, την οποία την έχουν και περιπολούν με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές κτλ. Του Ταμείου Ανάκαμψης, και εκεί το 40% του μισθού πάει για ενίκιο ή για δόση δανείου. Εκεί η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει κιόλας και λαϊκά σπίτια, λέει 26.000 και θα παραδοθούν μέχρι το 2026. Δεν αρκεί να πούμε ότι αυτά τα σπίτια δεν φτάνουν ούτε για ζήτο και στην Πορτογαλία, ούτε ότι καθυστερούν και λένε από το 26-27 θα τα παραδώσουν. Το θέμα είναι ότι την ίδια ώρα που κολλείονται να φτιάξουν 26.000 σπίτια, χτίστηκαν 300 νέα ξενοδοχεία και 20.000 νέα δωμάτια. Τα σπίτια είναι δυσέβρετα, οι τιμές στα ύψη. Και βεβαίως, τι κάνουν, ποιο είναι το θέμα τους? Το Ταμείο Ανάκαμψης τους χρηματοδοτεί, γιατί οι μεγαλοκατασκευαστικές κατά βάση τους συμφέρει να φτιάχνουν πολυτελείς κατοικίες και όχι εργατικές κατοικίες. Άρα λοιπόν χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης περισσότερο για να κερδίζουν και μέσα από εκεί, μέσα από την κατασκευή ορισμένων μόνο τέτοιων κατοικιών. Και μιλάμε για όλα χρήματα του λαού. Ένα σπίτι στην Πορτογαλία κόστιζε μισθούς 6 χρόνων, πλέον για να τα αποκτήσεις πρέπει να πληρώσεις μισθούς 10 χρόνων. Στη Σουηδία το κόστος της κατοικίας για καινούργιες κατασκευές με τις πράσινες ψηφιακές προδιαγραφές έχει αυξηθεί 40%. Η τιμή του τετραγωνικού στο κέντρο της Στοκχόλμης έχει εκτοξευτεί στα 6.500 ευρώ. Στην Κοπεχάγη της Δανίας ένα διάρι στο κέντρο κάνει 1.500 ευρώ. Τα ίδια και στη Γερμανία, που στο Βερολίνο και τα λοιπά, που είχαν κάνει εκείνο το δημοψήφισμα για την απαλωτρίωση χιλιάδων κατοικιών, που λέγανε ότι θα περάσουν στο Δήμο και στο κράτος και τελικά δεν έγινε βεβαίως τίποτα. Η ίδια η Κομισιόν ομολογεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι λαϊκές οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους είναι πάνω από το 4,8% του πληθυσμού συνολικά των κρατών μελών. Μιλάμε για πάνω από 20 εκατομμύρια που αντιμετώπισαν, λέει, σοβαρή στέρηση στέγης. Έτσι λέγεται ΣΥΚ που λένε και θα... Την αδυναμία των εργατικών λαϊκών ανθρώπων να έχουν το δικό τους σπίτι προκλητικά επιχειρούν μάλιστα να την καθιερώσουν και σαν μόδα ότι πρέπει να μένεις και με άγνωστο, και με αγνώστους και να συσφίγγεις έτσι τις κοινωνικές σου σχέσεις. Δηλαδή επί της ουσίας κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία.
Κοινός παρονομαστής όλων των παραδειγμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι βρίσκονται σε ισχύ πράσινες κατευθύνσεις και προδιαγραφές σημαδεμένες από την κερδοφορία των ομίλων, με τον τελικό λογαριασμό να μετακυλείται στο εργατικό λαϊκό νοικοκυριό. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο η στέγη που εξετάζουμε. Εδώ κάθε λαϊκό νοικοκυριό έχει το μισθό που εξανεμίζεται, στην καλύτερη περίπτωση στα μέσα του μήνα, την απογείωση της ακρίβειας, τις ελάχιστες κρατικές υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών, τα φροντιστήρια, τις δραστηριότητες που κατά κανόνα οδηγούν σε πανάκριβες ιδιωτικές δομές, την εμπορευματοποιημένη υγεία, τις αυξήσεις 450% στις τιμές των φαρμάκων, τους απλήρωτους λογαριασμούς και όλα αυτά. Και αναρωτιόμαστε αλήθεια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της απογείωσης των ψηφιακών τεχνολογιών, των έξυπνων πόλεων και κατοικιών, γιατί αμφισβητείται ακόμα και το στοιχειώδες δικαίωμα στη στέγη και ταυτόχρονα η όποια εγκατάσταση τέτοιων τεχνολογιών αποτελεί ακόμα ένα τεράστιο κόστος και ένα άπιαστο ζήτημα για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Γιατί γίνεται πολυτέλεια ένα σπίτι να μπορεί να χωράει τα μέλη της οικογένειας, αφού 30% των οικογενειών ζουν είτε σε υπερπλήρη νοικοκυριά, δηλαδή σε σπίτια όπου είτε δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος με οικογένειες, για παράδειγμα με δύο παιδιά να στριμώχνονται σε διάρκεια, χωρίς θέρμανση το χειμώνα ή χωρίς ψύξη το καλοκαίρι. Ποιος μετατρέπει σε ουτοπία να έχουν τα παιδιά το δικό τους δωμάτιο ή χώρο για διάβασμα ή το σπίτι να είναι κοντά σε παιδική χαρά και χώρους αναψυχής? Αυτά δεν είναι, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται πολυτέλεια. Ποιος μετατρέπει λοιπόν σε όνειρο ζωής, όπως επιλέξει, αναφέρουν οι διαφημίσεις των τραπεζών, μια αυτονόητη ανάγκη και ένα δικαίωμα? Είναι ένα ολόκληρο λοιπόν σύστημα που στερεί όλα αυτά, παρότι δουλεύεις και μια και δυο και πολλές φορές και τρεις δουλειές για να τα βγάλεις πέρα, και σου λένε να δουλέψεις δύο και τρεις ζωές για να αποκτήσεις τέσσερα ντουβάρια. Η ίδια βαρβαρότητα και όταν το σπίτι αντιμετωπίσει σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, και εδώ επί της ουσίας εκεί που το πάνε είναι τραγικά ανεπαρκές ή παντελώς απόν το κράτος, και η σκοπιμότητα είναι να ανθίσει η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης για να πληρώνεις ξανά και ξανά για τον καθαρισμό, για παράδειγμα, του δρόμου από χιόνια ή από πλημμύρες, και την ίδια ώρα αυτό είναι καθεστώς ήδη στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην εξετάσουμε τα προγράμματα, τα γνωστά, το σπίτι μου, που επιδοτούνται ως επιτοπλίστων αγορές παλιότερων σπιτιών, γιατί για τα νεόδμητα ούτε λόγος, οι τιμές είναι απαγορευτικές, και βάζουν νέες βάρδιες νοικοκυριών το κεφάλι του στον τορβά του τραπεζικού δανεισμού, με διαρκή ομοιρία δόσεων μέχρι τελικής πτώσης, με τράπεζες και κατασκευαστές να ξαναθησαυρίζουν με τις ανατιμήσεις των ανακαινήσεων και των καινούργιων σπιτιών. Ταυτόχρονα, στην πρόσφατη αναθεώρηση του σχεδίου ανάκαμψης στην Ελλάδα, η Κομισιόν έδωσε το πράσινο φως από τα χρήματα που δήθεν θα επιδοτούν τα νοικοκυριά για να αποκτήσουν ένα σπίτι, να παίρνουν και οι μεγαλοκατασκευαστές που θα αναλαμβάνουν να μερεμετήσουν παλιά δημόσια κίνητα με συμπράξεις στις λεγόμενες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να τα πουλήσουν μετά, βεβαίως, σε υψηλότερες τιμές. Τα ίδια και με τα προγράμματα «Εξοικονομώ», «Ανακαινίζω», «Νοικιάζω», που βάζουν τη λαϊκή οικογένεια σε νέα έξοδα, που διαφορετικά, χωρίς τον κράχτη μιας ανεπαρκούς επιδότησης, δεν θα εμπαίναν σε αυτή τη διαδικασία, και τελικά οδηγούνται να βάζουν «έχουν δεν έχουν» από την τσέπη τους. Μέσα από τις λεγόμενες πράσινες τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή πιστοποιημένα υλικά μονώσεων, κουφώματα υψηλού κόστους, επί της ουσίας εξαναγκάζουν το λαό από τους μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη να επιταχύνουν μια βίαιη απαξίωση των επενδύσεων που έχουν κάνει τα λαϊκά νοικοκυριά, και στο τέλος να βγουν χαμένοι. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συντονισμό με τις κυβερνήσεις, επιβάλλουν χρονικά όρια για υποχρεωτικές ενεργειακές αναβαθμίσεις ή την απαγόρευση, για παράδειγμα, των καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, ετοιμάζοντας για τα επόμενα χρόνια να λένε ότι εφόσον δεν συμμορφωθείτε θα πέφτουν κυρώσεις,
πρόστιμα και θα πληρώνεις και με αυτό τον τρόπο την πράσινη ανάπτυξη. Μάλιστα, είναι αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο για τις πράσινες προδιαγραφές, είναι αυτοί που διεξάγουν τους υπεραλιστικούς πολέμους, που βομβαρδίζουν, που καταστρέφουν, εκτός από σκοτώνουν μαζικά, καταστρέφουν και το περιβάλλον. Αυτή είναι λοιπόν η πράσινη στρατηγική που μετράς με δευτερόλεπτα για να ανοίγεις τη θέρμανση, για να ζεσταίνεται μόνο η κερδοφορία των ομίλων, με το ρεύμα της απελευθερωμένης αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χρηματιστηρίου της ενέργειας, που εγκαινίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χειροκροτούσε διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ. Επί της ουσίας μιλάμε για. Πάμε για την αλλαγή της τιμής ανά ώρα. Προπόνηση για αυτό το καθεστώς είναι η αλλαγή του νυχτερινού φτηνότερου τιμολογίου που το φέρανε το πρωί και το μεσημέρι, με την κυβέρνηση κιόλας ένας αρμόδιος εκεί υπουργός. Το ρωτήσανε, λέει, πώς ο κόσμος πώς θα καταναλώνει πρωί και μεσημέρι, αφού θα λείπει στις δουλειές. Λέει, δεν πειράζει, θα είναι η υπηρεσία, λέει, στο σπίτι, ενδεχόμενα μια υπηρέτρια από αυτές που έχουμε όλοι μας. Σε αυθονία, για να καταναλώνουν το ρεύμα και να έρχεται η, υποτίθεται, η έκπτωση. Τα ίδια και στο νερό, που μιλάμε για ανατιμήσεις και επί της ουσίας τι λένε, είναι απαρχαιωμένο το δίκτυο, ξυλωθείτε να πληρώσετε και πάλι για το νερό. Μέρος του ίδιου έργου είναι βεβαίως και ο έλεγχος κατοικιών ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων από επιχειρηματικούς ομίλους μέσω Airbnb που απολαμβάνουν φορολογική ασυλία διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, που κυβερνήσεις που κλαίγονται υποκριτικά για τα αυξημένα ενίκια ή για το λεγόμενο υπερτουρισμό. Αντίστοιχης κοροϊδίας είναι και οι διάφορες δίθεν σωτήριες εκδοχές των προγραμμάτων Ηρακλής, δηλαδή χρηματοδότηση δόσεων, που συχνά εμφανίζεται ως φιλολαϊκή πολιτική και ανάσα στον καταχρεωμένο δανειολήπτη, όμως στην ουσία είναι μια επιδότηση των τραπεζών και μια διασφάλιση ότι θα παίρνουν τα λεφτά τους με κρατικό χρήμα από άλλη μια τσέπη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφοι και συντρόφισσες, απέναντι σε όλα αυτά το ΚΚΕ έχει ένα συνεκτικό αγωνιστικό πλαίσιο δράσης και αναδεικνύει την ανάγκη της πάλης του λαού μας για ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό με στόχο την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών, επανασύσταση του ΟΕΚ και ενίσχυση του αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού προγράμματος. Αξιοποίηση των αποθεματικών του πρώην ΟΕΚ και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που έχει με επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι βέβαια να πέφτει το βάρος στους λίγους. Άτοκα δάνεια στους δικαιούχους εργαζόμενους ανέργους, τα νέα ζευγάρια για απόκτηση, αποπεράτωση, συντήρηση και επισκευή κατοικίας, αξιοποίηση των κτηρίων του πρώην ΟΕΚ για τη στέγαση σωματείων, εργατικών συνδικάτων για τις πολιτιστικές αθλητικές ανάγκες τους, επιδότηση ενοικίου ουσιαστική και όχι ψίχουλα, πλαφόν στα φοιτητικά ενίκια και επιδότηση 300 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Με ευθύνη του κράτους να αξιοποιηθούν διαμερίσματα, ξενοδοχεία για δωρεάν στέγαση, ώστε να μην μείνει κανένας φοιτητής που το έχει ανάγκη χωρίς στέγαση. Επίσης, μείωση και πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της φοιτητικής στέγης, κατάργηση του ειδικού τέλους κατανάλωσης του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, καμία διακοπή ρεύματος στις λαϊκές οικογένειες. Και βεβαίως να σταματήσει εδώ και τώρα το έσχος των πληστηριασμών των λαϊκών κατοικιών των εξώσεων. Κατώτερος μισθός 950 ευρώ τώρα, επαναφορά πραγματική των τριετιών και επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτου μισθού. Η διέξοδος πλέον είναι ο δρόμος που εσείς πρώτα, οι οικογένειες που είναι εδώ μαζί μας, περπατήσατε με οδηγό ότι μόνο ο λαός σώζει τα σπίτια του λαού, η οικογένεια της Ιωάννας από του Ζωγράφου, της Διονυσίας από την Ελευσίνα, της Αγάπης από τον Κολονό, του μικρού Σπύρου από τα Θυμαράκια, της Ειρήνης και του Γιάννη από τα Πετράλωνα, της οικογένειας από την Πολυλά, οικογένειας από τη Μάνδρα και βέβαια σε όλη την Ελλάδα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και στη Θήβα και αλλού και στη Θεσσαλονίκη, μεγάλες μάχες και αναμετρήσεις. Εσείς οι ίδιοι λοιπόν ή και οι άνθρωποι σας που έχουμε την τιμή στο ΕΓΑΛΕΟ ή και σε άλλες περιπτώσεις που δόθηκαν μάχες μεγάλες
με τη συμπαράσταση και τη στήριξη του λαού στο πλάι σας, νομίζουμε ότι πραγματικά για μας είναι μια μεγάλη τιμή να σας έχουμε εδώ. Πιστεύουμε ότι στο δρόμο του αγώνα, της οργάνωσης, του κανένας μόνος του, της αλληλεγγύης, με όπλο τα συνδικάτα, τους συλλόγους, την συντονιστική των αναπήρων, το μαζικό κίνημα κάθε γειτονιάς, το ρόλο που έπαιξε, για παράδειγμα, η αναγέννηση στα Σεπόλια, στη Μαράκια, στην οργάνωση της πάλης. Υπάρχουν παραδείγματα, δηλαδή, που ο ίδιος ο λαός, η ίδια η γειτονιά μπορεί να κάνει την υπόθεση δικιά της στην υπεράσπιση του σπιτιού του γείτονα πριν να έρθουν στο δικό του το σπίτι. Η χρεοκοπία, λοιπόν, όλο και περισσότερων εργατικών νοικοκυριών δεν πρέπει να κρύψει τη μεγάλη και ανεπίστρεπτη χρεοκοπία αυτού του σάπιου ξεπερασμένου καπιταλιστικού συστήματος που δεν μπορεί να λύσει κανένα μεγάλο λαϊκό πρόβλημα, ούτε αυτό της στέγης. Ο άλλος δρόμος, πιστεύουμε ότι υπάρχει και έχει ήδη χαραχτεί στον 20ο αιώνα στη Σοβιετική Ένωση σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Με κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, τον κεντρικό επιστημονικό πανεθνικό σχεδιασμό, τη μετατροπή των κατοικιών της γης σε λαϊκή περιουσία και την αναγνώριση της στέγασης ως κοινωνικό δικαίωμα και αγαθό, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να καλυφθούν ανάγκες εκατομμυρίων ανθρώπων σε στέγαση, σε θέρμανση, σε χώρους αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού. Και υπήρχαν σπίτια τα οποία ήταν διαμορφωμένα με βάση τις ανάγκες αυτού του κόσμου, ανάλογα τα παιδιά, τις ανάγκες και την λειτουργία κάθε οικογένειας. Ναι, το λέμε καθαρά ότι μόνο ο σοσιαλισμός έλυσε το πρόβλημα της λαϊκής κατοικίας, γιατί ήταν μια κοινωνία απαλλαγμένη από το καπιταλιστικό κέρδος, γιατί λειτουργήσε στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και μπορεί να ξαναλειτουργήσει με το ίδιο κριτήριο, διδαγμένη από την προηγούμενη πείρα, και ο λαός να απολαύσει σύγχρονη, ασφαλή λαϊκή στέγη με τον ίδιο νοικοκύρη, όχι μόνο στο σπίτι του, αλλά νοικοκύρη και στην κοινωνία. Να είστε καλά.